ξανά. Κάνει το σταυρό του εδώ ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Να δούμε σήμερα και πώς θα αγωνιστεί ο Αλέξ Μάριτς, ο οποίος ίσως είναι από τα κρυφά χαρτιά του Μπράντοβιτς. Βουγιούκας και Σκορσιανίτης. Ο Βουγιούκας πηδά ψηλότερα. Σκορσιανίτης αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει, να παίξει με το σώμα, αλλά η τάπα από το Φώτση ψηλά. Νέα τάπα από τον Βουγιούκα. Ο Μπατίστ με κάποια ηλικία πλέον και τα πολλά προβλήματα σε γόνατα και μέσα, αλλά είναι συγκλονιστικός. Πάργκο. Η κίνηση για τον Έτσον είναι αριστερόχειρας και πάντα καλοσυτέρεξη όλα. 55 Μακάμπι. Εδώ είναι η τάπα πάνω στο Χέντριξ. Πάργκο. Κοντός εκεί, δεν τολμάει, αλλά μακριά. Μοναδική ευκαιρία για νέο εκνηδιασμό. Μπατίστ, φάτσα με το καλάθι. Μάτσβαν. Κατευθείαν ο Έτσον σουτάρει ευστοχή και στα κεφάουλ. Πάρκο. 7 και 26 για το ημίχρονο. Έτσον, ασταμάτητος μπόμπερ. Και εδώ δυστυχώς μας επιβεβαιώνει. Εδώ ο Ντέβιντ Μπλατ. Φυγνά και δεν αποτελούν έκπληξη. Πολύ δυνατή πάσα από τον Αβραίο Νεματίδης. Βουγιούκας. Ενδεχομένως δεν χρειάζεται τον τρίπλα εδώ. Στα 8 δευτερόλεπτα. Νίκολας με αντίπαλο ψηλότερο παίκτη θα τον πάει στην τρίπλα και θα σουτάρει ή θα πάει σε drive. Αυτό κάνει ακριβώς ο Νίκολας και το καλάθι. Αφού τράβηξε μακριά από το καλάθι τον δυσκίνητο, βραδικίνητο και πολύ ψηλότερο Μάτσβαν, ήταν λογικό να τον παίξει στα πόδια. Κρίσιμο καλάθι, καλάθι ψυχολογίας, γιατί τέλειωνε και ο χρόνος και η Μακάμπι είχε πλησιάσει στους τρεις. Πέρα αλλαγή. Στην αδύνατη πλευρά είναι εκεί ο Μπλου και επιτέλους για τη Μακάμπι σκοράρει. Καλάθι στα τελευταία 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει με προβάδισμα, είναι το ψυχολογικό προβάδισμα στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Πολύ ωραία στον Βουγιούκα. Προσπαθεί να περάσει τον καλάθι. Εκεί πρώτο Σοφοκλή φοβάται. Καλάθης. Κρατάει την μπάλα. Περπέρονο στημένο στα 5 μέτρα μέσα. 29 και 2.31. Νίκολας. Το head out του Σοφοκλή. Βρίσκει τον Μπατίστ. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αυτονάδα τώρα του Νίκολας. Έκανε το βηματάκι παραπάνω του χρειάζεται. Oh, η πυρουέτα 360 μοιρών από τον Μπλατ. Σοσιαλίτς με αντίπαλο τον Μάριτς. Πρόλαβε να πάρει την εσωτερική. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα του Σκορσιανίτη. Μπαίνοντας στην εσωτερική, έχει το πλεονέκτημα του κορμιού του να κρατήσει μακριά τα χέρια του αντιπάλου από την μπάλα. Μια τη Μακάμπη. Νίκολας από μακριά, σουτάρει. Ευστοχή και ο Παναθηναϊκός μπροστά. Μπατίστ μαζεύει το ριμπάουντ. Διαμαντίδης. 37-36 έχει κολλήσει το σκορ. Εδώ και ένα μισή λεπτό. Διαμαντίδης. Σάτο είναι σου ψυχολογία και το βάζει. 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάμε για τα 4,5 λεπτά. Σάτο, νέο σου τριών πόντων. Ναι, 43-36. Ο Ρωμέιν Σάτο. Νίκολας, Διαμαντίδης το σκρίνει στην μπάλα από τον Μπατίστ. Στη γωνία ο Σάτο κάνει την προσποίηση. Περνάει προς τα μέσα. Αλλάζει παιχνίδι. Περιφερειακές πάσες. Νίκολας, αστοχή. Ψηλά η μπάλα μέσα στο καλάθι. Αρναϊκό. Ναι, δεν προτιμάται ο Διαμαντίδης στο 2. Εδώ είναι ο Χέντριξ, η τάπα από τον Μπατίστ ψηλά. Καλάθης είναι μόνος του, καβίνει την μπάλα για δίποντο. 40-49 και για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός φτάνει στους 9 από ό,τι διαφορά. Έχει μαζέψει 4 αμυντικά rebound και ένα επιθετικό. Φώτσης με αντίπαλο, το μάσμα μου χάρη την ισορροπία του Φώτσης, καρφώνει! Σε ένα κάρφωμα αλλά NBA περνάει καταπληκτικά το σταματημένο Μάτσβαν. Είναι 4. 0 για την ομάδα του Νίκολας, Νίκολας. Με τον Νίκολας Φώτσης, καλάθης, θα πάει στο drive. Split out, Νίκολας. Έχει χώρο με ταμπλό, μέσα! 59-47. Βήματα τον Πάρκο. Ο Διαμαντίδης που έχει κρατηθεί στα δύο φάουλ. Και ο Μπατίστ καρφώνει. Ένας παίκτης με τεράστια αυτοπεποίθηση στο σουτ. Με ψηλότερο παίκτη θα τον πάει στα πόδια κι αυτός. Και αυτό κάνει, σουτάρει για τρεις. Ευστοχή! Και απλώς είναι νωρίς για την απονομή. Και τις κατέστησε όχι απλώς αυτοκρατορία, δυναστεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αντίθετα με το ένστικο του Μακάμπι. Έτσον για τρεις. Δεν έπεσε σήμερα. Σάτο μαζεύει την παλαψινά. 4 δευτερόλεπτα και φάουλ. 4 δευτερόλεπτα και φάουλ πάνω στο Ρωμέι Σάτο. Ευκαιρία για αυτόν να ανεβάσει τον δείκτη του σκόρ για τον Παναθηναϊκό αλλά και την προσωπική του συγκομιδή των πόντων. Αγκαλιάζεται στη γωνία ο Διαμαντίδης με τον καλάθι. Εδώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίπου 4.000, μπορεί και περισσότεροι. 3 και 6 για το φινάλε. Ρωμέιν Σάτο, ποιος φανταζόταν ότι όταν έκανε δηλώσει το καλοκαίρι που ήρθε, φεύγοντας από 4 πετυχημένα, άκρως επιτυχημένα χρόνια από, από τη Σιένα, από την Τοσκάνη, ενώ περνά στο παιχνίδι ο Καϊμακόγλου, ο Τέπιτς, για να πάρουν και αυτοί χρόνο συμμετοχής. Έρχεται ξανά η ώρα του Παναθηναϊκού και έρχεται όμως και η ώρα του Σάτο. Λέγαμε λοιπόν ότι είπε ότι έρχομαι στον Παναθηναϊκό για να πάρω ένα κύπελο Ευρώπης και το παίρνει. Ρωμέιν Σάτο στις δύο βολές. 3 και 6 για το φινάλε. 76-70 Παναθηναϊκός. Ρωμέιν Σάτο ευστοχή. 77-70.
Το μακρύ ταξίδι του Σάτο μέσα από ένα εμφύλιο κατάφερε και έφτασε στην Αμερική. Πήγε για ένα χρόνο στο γυμνάσιο, μετά στο πανεπιστήμιο. Ήρθε στην Ευρώπη. Μέσα από δυσκολίες είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 78-70, 3 και 6 για το φινάλε. Τυπική διαδικασία. Στα δύο, στο ένα, ξεκίνησε. Στο ένα και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Για έκτη φορά ο Παναθηναϊκός είναι στο βάθρο. Ισοφαρίζει την Τσέσκα Μόσχα. Συμπολίπεται πλέον μόνο δύο κυπέλων της Ρεάλ Μαδρίτης. Περνάει τη Μακάμπη και τη Βαρέζε. Ο Παναθηναϊκός ένα κουβάρι παίκτες του με τον Ομπράντοβιτς και όλους τους υπόλοιπους. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Νικά 78-70 την μεγάλη Μακάμπη Τελ Αβίβ, την ομάδα του λαού στο Ισραήλ. Και είναι η ομάδα η οποία κρατάει ψηλά τα σκύπτρα για την Ελλάδα.